Μεταφορικό ισοδύναμο είναι, όπως γνωρίζετε, ένα εμβληματικό μέτρο το οποίο έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να δώσει απάντηση στο ζήτημα της νησιωτικότητας. Μάλιστα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε να επεκτείνει το μέτρο αυτό και στον τομέα του τουρισμού, προσπαθώντας να δώσει λύση στο οξυμένο, όπως ξέρετε, πρόβλημα των τουριστικών μετακινήσεων, του κόστου των τουριστικών μετακινήσεων, το οποίο αποτελεί τροχοπέδι για την ανάπτυξη τουρισμού σε προορισμούς όπως η Χίος. Στον αντίποδο όλων αυτών βρίσκεται η στάση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, η οποία συστηματικά και μεθοδικά προσπαθεί να απαξιώσει το μεταφορικό ισοδύναμο με στόχο να το καταργήσει. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε κυβέρνηση μέχρι τώρα συστηματικά καθυστερεί να καταθέσει τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Αυτή τη φορά η καθυστέρηση αυτή ξεπέρασε κάθε προηγούμενη. Μιλάμε για υπερδωδεκάμινη καθυστέρηση. Όπως και να έχουν τα πράγματα, το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα μέτρο το οποίο αγκαλιάστηκε από το σύνολο των νησιωτών ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθέτησης και απόφασης. Και είναι σίγουρο ότι η προσπάθεια να απαξιωθεί και να καταργηθεί θα βρει όλη την κοινωνία απέναντι της.